Κύριε Χαριλάου, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Καλημέρα σας. Λοιπόν, είχαμε μια καταγγελία από τους ασθενείς ότι δεν δίδονται φάρμακα χωρίς να έχουν τυπωμένη τη συνταγή τους. Εκείνο το οποίο θέλουμε να τονίσουμε, κύριε Κιμήτρη, είναι ότι ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας είδε με πολύ ευαισθησία τα θέματα των χρόνιων ασθενών. Έχει προβεί σε διάφορες ενέργειες. Μέχρι το τέλος της μέρας θα εκδοθεί και εγκύκλειος που να ισχύει για όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται ακόμη καλύτερα. Δηλαδή, έχει εφαρμοστεί μερικώς το να αποδέχονται με fax, με email σε κάποια νοσοκομεία, αλλά αυτό θεσμοθετείται εντός της ημέρας να ισχύσει για όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια, ούτως ώστε να παίρνουν τα φάρμακα τους χωρίς να υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Ωραία, είναι θετικό το ότι λύνονται τα ζητήματα που προκύπτουν. Έχουμε μια καταγγελία στο Μακάριο Νοσοκομείο ότι τυφλοί που δούλευαν στα τηλέφωνα και βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό συνέχισαν να εργάζονται. Τι ισχύει ακριβώς, κύριε Χαριλάου? Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε εκδώσει ανακοίνωση για το συγκεκριμένο θέμα τις προηγούμενες μέρες. Αφορούσε συνάδελφόν τους, ο οποίος εργαζόταν στο τηλεφωνικό κέντρο και βρέθηκε θετικός ενώ νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, δηλαδή διασωληνώθηκε, μπήκε σε μηχανική υποστήριξη. Έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα σύμφωνα με την πληροφόρηση, την ενημέρωση την οποία έχουμε. Και μόλις έγινε γνωστό το αποτέλεσμα από το Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας, ενημερώθηκαν άμεσα όλοι οι συνάδελφοι του, οι οποίοι εργάζονταν στον ίδιο χώρο. Τους λήφθηκε δείγμα που στάθηκε στο Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας. Πήγαν σε υποχρεωτική απομόνωση για 14 ημέρες και έγινε η απολύμανση του χώρου. Άρα δεν είχαμε κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους που να ήταν θετικός στον ιό? Ήταν απλά ένας συνάδελφός τους? Ήταν συνάδελφός τους, ο οποίος απουσίαζε τις προηγούμενες μέρες με άδεια ασθενείας. Προσήλθε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Πηγών των Περιστατικών σύμφωνα με το Ιατρικό Αρχείο. Εκεί έγινε εισαγωγή άμεση και χρειάστηκε να μπει στη μηχανική υποστήριξη. Λήφθηκε δείγμα και μόλις βγήκε το αποτέλεσμα ότι ήταν θετικό, αμέσως ενημερώθηκαν και οι υπόλοιποι άλλοι συναδέλφοι, οι οποίοι τους έλαβαν δείγμα, το έστειλαν στο Ινστιτούτο και τέθηκαν σε υποχρεωτική απομόνωση. Αυτή είναι η ενημέρωση η οποία έχουμε από την διεύθυνση του Μακάριου Νοσοκομείου. Άρα τηρήθηκαν τα πρωτοκόλλα, λέτε, κύριε Χαριλάου? Σύμφωνα με την ενημέρωση την οποία έχουμε, ναι, έχουν τηρηθεί τα πρωτόκολλα και περί τούτου έχουμε εκδώσει και ανακοίνωση τις προηγούμενες μέρες, όπως έχω προαναφέρει. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Κυρίες και κύριοι, πάμε και στον κύριο Κουλούμα, εκ μέρους των οργανωμένων.